Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, είμαστε και πάλι στο δρόμο. Και σήμερα και αύριο που θα κάνουμε παράσταση ΣΥΠΕ και όσο χρειαστεί. Και διατυμπανίζουμε ότι η πανδημία COVID δεν καταπολεμιέται με πρόστιμα, ούτε με γκλοπ, ούτε με δακρυγόνα και χημικά, ούτε με συλλήψεις, ούτε με αυταρχισμό, βία, αστυνομοκρατία και εισαγγελικές παραγγελίες για απολογία στην ασφάλεια. Εδώ και ένα χρόνο, από το πρώτο κύμα της πανδημίας, αλλά και πριν το δεύτερο κύμα της πανδημίας, και πριν το τρίτο κύμα της πανδημίας και κατά τη διάρκεια του τρίτου κύματος που βλέπετε τι γίνεται, η πανδημία πρέπει να αντιμετωπίζεται στους χώρους υπερμετάδοσης. Αυτό ζητούμε από εδώ και ένα χρόνο και αυτή είναι η χώρη δουλειάς. Ζητάμε δηλαδή αυστηρά μέτρα επιτήρησης των εργοδοτών για τήρηση των μέτρων και η χνηλάτιση όλων σε όλους τους χώρους εργασίας. Ζητάμε την ενίσχυση των συγκοινωνιών, γιατί εκεί σαν δελοποιούνται όλοι οι εργαζόμενοι που πάνε το πρωί και γυρνάνε το απόγευμα από τη δουλειά τους. Ζητάμε να βρεθούν δομές, να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και τα παιδιά σε ολιγομελή τμήματα να γίνεται η διαδικασία η εκπαιδευτική με ασφαλείς όρους. Εδώ και πολλά χρόνια διεκδικούμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και εξοπλισμό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, από την πρόληψη μέχρι την αποκατάσταση. Γιατί τόσα χρόνια, διαχρονικές δηλαδή, διαχρονικά προβλήματα από την υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ και την τάση των προηγούμενων και της τωρινής κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και εμπορευματοποίηση του κοινωνικού δικαιώματος στην υγεία. Εντείνουμε τώρα την πάλη μας. Και για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού και για να γίνουν αυτά τα κρεβάτια, τα απαραίτητα κρεβάτια στις μονάδες εντατικές θεραπείες που πρέπει να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό και να αναπτυχθεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ώστε να παίξει τον κρίσιμο ρόλο της και για τις καθημερινές πληθυσμιακές ανάγκες και για τον εμβολιασμό. Εδώ και ένα χρόνο ζητάμε την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, ώστε όλοι οι υγειονομικοί συνάδελφοι, όλες οι δομές υγείας, όλα τα αντιδραστήρια να μπουν μαζί με τα δημόσια νοσοκομεία κάτω από ένα κοινό προγραμματισμό και ζητάμε την επίταξη χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αυτό που είδαμε να γίνεται είναι να ακριβοπληρώνουμε αδρά τη δήθεν συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, τον οποίο πολύ καλά προφυλάσσει η κυβέρνηση, και επιπλέον να της δίνεται περιθώριο, να δίνεται περιθώριο στις μεγάλες επιχειρήσεις της υγείας, ιδιωτικές, να κερδοσκοπούν, δεδομένου ότι τα νοσοκομεία είναι μιας νόσου, έχουν κλείσει τα τακτικά εξωτερικά γιατρία και χειρουργία, και επιπλέον να ενισχύονται οικονομικά την ίδια ώρα που οι δαπάνες στον κρατικό υπολογισμό για τη δημόσια υγεία μειώνονται κατά 600 εκατομμύρια. Αντί για όλα αυτά λοιπόν που ζητάμε εδώ και ένα χρόνο, όπως και το γεγονός ότι αποκαλύπτουμε με τεκμηριωμένα ακράδαντα στοιχεία το τι γίνεται μέσα στα νοσοκομεία, στο χώρο υγείας, αλλά και το τι δεν γίνεται για την προάσπιση της υγείας του λαού, αντί για όλα αυτά
εισπράττουν μελιδωρίες, διώξεις, ΕΔΕ, απολύσεις, καταγγελίες για δίθεν fake news, τρομοκρατία μέσα στα νοσοκομεία. Αντί για προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού, βλέπουμε ότι γίνονται προσλήψεις στην αστυνομία. Αντί να φροντίσουν για τα ουσιαστικά μέτρα προστασίας του λαού, με αφορμή την πανδημία εφαρμόζουν ένα αναποτελεσματικό lockdown μόνο και μόνο για τη χειραγώγηση του λαού, σηκώνουν το δάχτυλο υπερτονίζοντας την ατομική ευθύνη σε ένα λαό που με μεγάλο κόστος έχει υποταχθεί. Στις γειτονιές και τις πλατείες βλέπουμε να παρελάβουν αύρες, ΜΑΤ, ΔΕΛΤΑ με πρόσχημα την επιτήρηση της στήρησης των μέτρων δήθεν για τον κορονοϊό. Η κυβέρνηση, αξιοποιώντας την πανδημία, προχωράει παραπέρα την επίθεση όντως στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα. Χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται ή οδεύουν προς την ανασφάλεια και στην εξαθλίωση. Χιλιάδες εργαζόμενοι και χιλιάδες εργαζόμενοι οδεύουν προς την ανεργία. Χιλιάδες οικογένειες στην πείνα. Και οι κινητοποιήσεις της νεολαίας και των εργαζόμενων δέχονται την επίθεση, την καταστολή με μέγιστη βιαιότητα όταν διεκδικούν τη ζωή τους, την ασφάλειά τους, το ψωμί τους, το μεροκάματό τους, το μέλλον τους. Έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι οποιασδήποτε αιτιάσεις για την απαγόρευση και την καταστολή των κινητοποιήσεων είναι προσχηματικές. Και το πρόσχημα για την πανδημία και ο νόμος ενάντια στις διαδηλώσεις και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και όσοι περνάνε με προπαγανδιστικό πρόσχημα την ασφάλεια όπως τα πανεπιστήμια έχουν σαν στόχο την εδραίωση του αυταρχισμού και της αστυνομοκρατίας, την τρομοκράτηση όσων τολμούν να σηκώσουν κεφάλι, την ποινικοποίηση και την καταστολή των λαϊκών διεκδικήσεων. Απαντάμε σε αυτά δυναμικά, αγωνιστικά, απέναντι στο κλίμα αστυνομοκρατίας και τρομοκρατίας. Οι μάσκες είναι για την προστασία μας. Δεν είναι για να μας φημώνουν. Δεν φημωνόμαστε, δεν τρομοκρατούμαστε. Θα συνεχίσουμε αγωνιστικά, όσο το δυνατόν, πιο μαζικά. Συντεταγμένα με τα σωματεία μας και τα συνδικάτα μας, απέναντι σε αυτή την πολιτική. Θα μας βρουν μπροστά τους σε κάθε τους βήμα.